Πώς ήταν η διαχείριση της κρίσης το 2020 στον Εύρο? Τι ζήσατε εκείνες τις στιγμές? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πραγματικά συγκινητικό. Ήμουν από τους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή διαχειριστήκαν αυτά τα θέματα. Ήμουν στο Κησέα, έκανα την ανακοίνωση το βράδυ της Κυριακής της αποκριάς. Νόμιζαν κάποιοι θα μας πιάσουν στον ύπνο, επειδή ήταν τριήμερο και ερχόταν καθαρή Δευτέρα. Δεν έγινε καθόλου έτσι. Ήταν μια περίοδος η οποία έδειξε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ότι η Ελλάδα πραγματικά ξαναστάθηκε στα πόδια της. Υπήρχε σύμπνοια, υπήρχε ένας αποφασιστικός πρωθυπουργός, ο οποίος μπροστά στον κίνδυνο δεν δίστασε αμέσως να πει κατηγορηματικά ότι δεν θα περάσει κανείς. Ένιωσαν και οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας ότι είχαν πίσω τους την πολιτική στήριξη που χρειαζόντουσαν για να κάνουν τη δουλειά τους. Πολύ σημαντικό. Την έκαναν πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Θυμάστε όλη την καταιγίδα των fake news που αντιμετωπίζαμε εκείνη την περίοδο από την Τουρκία, με ανακοινώσεις ακόμα και του ίδιου του Πρόεδρου Ερντογάν ότι δολοφονούμε ανθρώπους. Με εδώ πρόθυμους να ακολουθήσουν την τουρκική προπαγάνδα ανθρώπους να υιοθετούν ότι σκοτώναμε διάφορους. Άρα ήταν μια επιχειρησιακή απάντηση σε ένα υβριδικό πόλεμο που θα έλεγα μας έκανε όλους περήφανους. Όλη η ελληνική κοινωνία υποστήριξε την απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας που αντιμετώπισαν αυτή την υβριδική απειλή.